Έκλεισε η Nokia, έκλεισε η Canon, πια έκλεισε η Κολοσσή. Η Packard υπάρχει ακόμα. Έχει κάτι laptop και τα λοιπά. Δηλαδή... Και η Canon υπάρχει. Η Nokia. Sorry, αλλά... Μαλάκα. Μαλάκα. Ευχαριστούμε. Apple, ξεφτυλίσουμε τελείως. Αλλά εκεί ή εξελίσσεσαι ή αν... Μοτορόλα. Εντάξει ρε, για το βρήκα. Η Τελεστέτ πια ήταν. Μοτορόλα ρε. Έκλεισε. Γκουγκλάρε το λίγο ρε φίλε, δεν είμαι σίγουρος. Ούτε εγώ είμαι, μην γκουγκλάρεις. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα απλά και ανδρικά. Είμαι ο Σπύρος και έχω πάντα δίπλα μου τον Θέμη και τον Χρήστο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μια μεγάλη προσωπικότητα αυτοβελτίωσης, τον Αλέξιο Μανδόρο. Καλώς ήρθες, Αλέξη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για, την για όποιον δεν τον ξέρει, ο Αλέξιος είναι. Το αποφασίζω. Σεμινάρια πολλά χρόνια. Game of Money Podcast. Εκπαίδευση στα χρηματοοικονομικά. Wealth Avenue. Εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Κύπρου. Σωστά. Σωστά. Τι άλλο κάνεις? Τον πατέρα. Ναι, πατέρας, έτσι, σύζυγος. Εκπληκτικός κιόλας σύζυγος, ναι, να πούμε έτσι. Γλυκούλης και διάφορα side project. Αλλά τα βασικά είναι αυτά που είπες και εκείνη η αξία που δίνουμε. Μπράβο. Ο άνθρωπος πολυπράγμα όπως βλέπετε, θα έχουμε μια φοβερή κουβέντα, αλλά πρώτα πάμε intro. Η σημερινή εκπομπή είναι χορηγούμενη από τη Freedom 24, μια αξιόπιστη επενδυτική πλατφόρμα για την οποία θα βρεις το link στην περιγραφή του σημερινού επεισοδίου. Χρησιμοποιώντας το link, στηρίζεις τον χορηγό μας, αλλά στηρίζεις και εμάς. Επίσης, μην ξεχάσεις να κάνεις follow, έτσι ώστε κάθε νέο επεισόδιο που βγαίνει να σου έρχεται ειδοποίηση. Σε ευχαριστούμε για την υποστήριξή σου. Καλώς ήρθες, ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Να είστε καλά. Μεγάλη μας χαρά. Πώς προλαβαίνεις να κάνεις όλο αυτό? Δεν πιστεύω στη διαχείριση χρόνου. No. Πιστεύω βαθιά ένα στους κατάλληλους συνεργάτες. Δύο είναι διαχείριση προτεραιοτήτων. Γιατί όλοι έχουμε μέσα στη μέρα 16 ώρες, 18. Πώς εργάζεται ο καθένας, πώς έχει να διαθέσει. Άρα, τι προτεραιότητες έχω, τι κάνω πρώτα. Νούμερο 3, πολύ σημαντικό, εστίαση. Όσο έχω, δεν έχω ειδοποιήσει το κινητό μου. Καμία. Ποτέ. Δεν σηκώνω τηλέφωνα. Σηκώνω σε αυτά βασικού συνεργάτες. Γιατί αυτοί ξέρουν να φτάσουν εκεί πέρα. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι αν κάνω κάτι εστιασμένα, το γράφω ένα email, μια προσφορά. Εάν χάσω την εστίαση, γιατί χτύπησε το τηλέφωνο. Δεν το σήκωσα, απλά γράφει, ξέρω εγώ, Θέμης, γράφει μάνα. Έφυγε η εστίαση, πήγε εκεί. Όχι να μιλήσω. Θέλω 18 με 22 λεπτά για να επανέλθω εκεί που ήμουν σε εστίαση. Σε υψηλό επίπεδο. Ναι, άρα μέσα στη μέρα κανείς δεν κάνει τίποτα εστιασμένα. Άρα μπορώ σε 5 ώρες να κάνω αυτό που κάνει σε 15 ο άλλος. Αν τα κάνω ένα-ένα και πραγματικά εστιασμένα. Όπως αν είμαι με τις κόρες μου 1-2 ώρες την ημέρα, είμαι εκεί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Για να τρέχει όμως ένα project σε υψηλό επίπεδο, δεν πρέπει να είσαι από πάνω. Δηλαδή. Έρχεται η ειδοποίηση που λες. Δεν τη βλέπεις εσύ. Δεν μπορεί να χάσεις κάτι πολύ σημαντικό. Για μένα είναι πολύ βασικό, σαν Αλέξιος, σε κάθε project, σε κάθε εταιρεία, να έχεις τον ή τους κατάλληλους συνεταίρους, όχι συνεργάτες. Με εμπιστοσύνη, να είναι κατάλληλοι για αυτό που θα κάνουν, να μπορούν να πάρουν πρωτοβουλία για το διάστημα που εσύ δεν θα μπορείς, δεν θα είναι μέρες αυτό. Mm. Και να τους εμπιστεύεις όσο χρειάζεται. Και να είσαι και οκ, okay ότι θα γίνουν και λάθη. Πάντα θα γίνονται και λάθη. Δεν καίγει το κόσμο. Μπαίνει σε αεροπλάνο να πετάξει. Θες 3 ώρες για να φτάσει με κλειστό κινητό. Τι να κάνουμε, κάπως γυρίζει η γη. Να. Είναι ψευδέστηση του ελέγχου. Και δεν τους αφήνει να αναπτυχθούν κιόλας. Άρα θέλει τους κατάλληλους ανθρώπους που θέλει χρόνο αυτό. Για μένα να έχεις περάσει πρώτα μέσα από το project. Αν δεν το έχω κάνει εγώ, πού να βρω το συνέτερο. Να το έχω κάνει με τα χεράκια μου, το ξέρω. Και δεν στείνει 7 εταιρείες ένα χρόνο. Θες 10 χρόνια. Ναι. Έχεις περάσει μέσα από μένα, το έχεις κάνει πετυχημένα, έχεις δει τον άνθρωπο. Στήθηκε. Άρα λίγο απομακρύνεσαι και έχεις επισκόπηση. Πας στην επόμενη. 2-3 χρόνια. Γιατί όλοι βλέπουν το τελικό αποτέλεσμα, δεν βλέπουν το από πίσω. Πόσο καιρό πήρε και πόσες αποτυχίες και πόσες καμπανεβάσματα. Οι άνθρωποι που έχεις δίπλα σου για να σε βοηθούν σε αυτά και εσύ να τους βοηθάς αντίστοιχα. Πώς σου επιλέγεις, δε φίλε. Δηλαδή, τι θα κάτσεις τώρα. Ενδεχομένως δεν ήξερες στην αρχή να μπεις στο χρηματιστήριο. Σε έβαλε κάποιος άνθρωπος ή τέλος πάντων αξιοποίησες τις γνώσεις κάποιου ανθρώπου για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό. Εκεί συμβαίνουν δύο πράγματα. Το ένα θα είναι περίεργο γιατί είναι ενεργειακό. Το νούμερο ένα είναι, από τα λίγα ταλέντα που έχω, είναι να αναγνωρίζω τον άνθρωπο που μπορεί να κάνει κάτι καλά. Το βλέπω, ρε παιδί μου. Και πάντα αυτό που λέω σε γνωρίζω εσένα και λέω σε φίλο στην ομάδα μου. Είναι το πρώτο που λέω, αν κάποιον τον πιστεύω.
Αυτό είναι η διέστηση. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι αν αυτό που πας να κάνεις πραγματικά το πιστεύεις και το θέλεις και έχεις κάνει και το business plan και ό,τι χρειάζεται και έχεις ανοιχτούς τους ορίζοντές σου, το σύμπαν θα σου φέρει τον κατάλληλο άνθρωπο, αρκεί μπορείς τον δεις. Με τη Wealth στο χρηματιστήριο στην Κύπρο, είχα την ιδέα από το Game of Money, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι, επειδή χτίσαμε τον brand, λένε: «Οκ, ρε παιδί μου, θα πεθάνουμε δουλεύοντας». Το καταλάβαμε, μας το είπατε. Κουμπλέ, δεν πάρει κανείς σύνταξη και είμαστε εγκλωβισμένοι. Έχω 5-10 χιλιάρικα. Τι να τα κάνω? Φοβάμαι το Forex. Καλή ώρα είχαμε τη Wind Media σήμερα που έκλεισε. Φοβάμαι τα crypto γιατί δεν τα πιστεύω. Το χρηματιστήριο του 99 ο μπαμπάς μου τα χάσε. Το φοβάμαι και αυτό. Τι μπορώ να κάνω? Οπότε έχει έρθει η πληροφορία ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να επενδύσουν μικροκεφάλαια. Πιστεύω πολύ το real estate λόγω της άλλης δραστηριότητας. Οπότε λέω: «Δεν τα μαζεύουμε σαν κουμπαρά να τα κάνουμε εμείς real estate και να παίρνετε κάποιες αποδόσεις». Αυτό που πήγα να κάνω δεν γίνονταν στην Ελλάδα. Μπήκε η καραντίνα, το πάγωσα να δω πώς θα πάει το real estate. Και όταν πλέον μπορούσε να γίνει, βρέθηκε τυχαία μέσω. Γιατί το κουβεντιάζεις. Για να βρεις τους ανθρώπους, είσαι έξω στην πιάτσα και μιλάς. Και λες: «Τι είναι αυτό? Δεν φοβάμαι από την ιδέα μου να μου την κλέψουνε». Πολύ το φοβούνται αυτό. Με το που τη σκέφτηκες, ήδη την έχω σκεφτεί άλλη χίλια σε όλο τον κόσμο. Πάει στο παιδί. Μπορεί να έχει γίνει ήδη σε ένα χωριό στη Βιέννη, μπράβο, ξέρω εγώ. Για να το σκέφτεσαι παράλληλα. Άρα το αν τη μοιραστώ, δεν χάνω, μόνο να κερδίσω έχω. Μπα και βρω τον κατάλληλο. Η υλοποίηση είναι το θέμα. Μπράβο. Και η ταχύτητα. Ωραία. Και κάνεις και σεμινάρια. Αρκετά. Τα σεμινάρια έχουν να κάνουν με εκπαιδεύσεις, στις οποίες ο κόσμος δεν έχει, ας πούμε, την κλασική εκπαίδευση, όπως κάνουμε και εμείς εδώ. Δηλαδή αυτοβελτίωση. Τώρα ξεκινάει κάπως να γίνεται έτσι λίγο πιο mainstream. Mm-hmm. Εσείς το κάνετε πολύ καιρό με το αποφασίζω, έτσι. Αλλά κάνεις και εκπαιδευτικά και οικονομικά. Εκπαιδεύεις τον κόσμο και στο χρήμα. Και σκάει κιόλας η φάση με τη Win Media που είπες τώρα. Τι έγινε με αυτήν την περίπτωση και γιατί την πατάμε, ρε παιδί μου? Διαχρονικά, αν δει κάποιος παγκοσμίως, όποτε υπάρχει μια κρίση, οικονομική κυρίως, αυτό το οποίο ανθίζει είναι ο τζόγος, οι απάτες και η παραοικονομία προφανώς. Γιατί είναι η ανάγκη του ανθρώπου να επιβιώσει και να οικονομήσει γρήγορα. Και μια άλλη φυσική ανάγκη είναι να οικονομήσω πολλά χωρίς να δουλεύω. Που δεν στέκει. Είναι συμπαντικός νόμος. Ό,τι δίνω, παίρνω. Υπάρχει παθητικό εισόδημα. Μπορώ να κερδίζω πάρα πολλά χρήματα χωρίς να βάζω πλέον χρόνο. Αλλά αυτό απαιτεί ένα τίμημα. Θέλει χρόνο. Δεν είναι να πάω να παίξω πόκερ ή να πάω στο καζίνο. Οι πιο πολλοί λοιπόν όμως εύκολα πείθονται. Γιατί ζητάνε μικρά ποσά. Είναι βάλει 300 ευρώ, 500 ευρώ. Και να τα κάνεις επί 2, επί 10, επί 100. Τι είχαμε, τι χάσαμε για κάποιους, όχι για όλους, για κάποιους με σοβαρά χρήματα. Απ' την άλλη, τι λένε, ότι αν τα επενδύσω σοβαρά και πάρω 10% το χρόνο, που είναι μια πολύ καλή απόδοση, στα 500 ευρώ ένα πεντάρικο, δεν σώθηκα. Οπότε πάω να τα κάνω επί 10, μπας και σωθώ. Αυτό δουλεύει υποσυνείδητα. Οπότε παραμυθιάζονται και πάνε και τρώνε τον παπά, ή κάποιοι προλαβαίνουν να κερδίσουν μερικά, γιατί μπήκαν στην αρχή της πυραμίδας, αυτά είναι πόντζι σχήματα όλα. Απλά αν το έχουν πει και σ' άλλους, διαλύουν τον brand τους, όπως συνηθίζω να λέω, ότι άντε και το κάνεις για σένα. Ξέρεις ότι είναι 9 στα 10 να χάσεις, μαγιά σου, άλλος πάει στο καζίνο. Μην το πεις σε άλλους όμως, κρίμα είναι. Να, ναι. Για να πάρεις προμήθεια από εκεί. Οπότε όλα αυτά για μας είναι δυστυχώς πραγματικότητα, αλλά φέρνουμε πολύ κόσμο και στο podcast που τους εξηγούμε την αλήθεια ότι όλα τα πράγματα θέλουν χρόνο, θέλουν αξία, θέλουν... Πολύ συχνά λέμε εδώ ότι ξέρεις τι, εμείς ασχολούμαστε με το φλερτ και τις σχέσεις, θα πρέπει να το διδάσουμε στο σχολείο. Και πιστεύουμε πραγματικά ότι και την οικονομική εκπαίδευση θα πρέπει να την έχουμε στο σχολείο. Γιατί δεν την έχουμε? Πιστεύω βαθιά στο όποιο σύστημα, δεν έχει σημασία ποιο είναι το σύστημα παγκοσμίως, το οποίο φτιάχτηκε πριν από 100 χρόνια επί βιομηχανικής επανάστασης και ήθελε να βγάζει υπαλλήλους και αυτοαπασχολούμενους. Κυρίως υπαλλήλους. Και είναι δομημένο το εκπαιδευτικό σύστημα ακόμα μετά από 100 χρόνια, γιατί τα κινητά πετάνε σχεδόν και οι τάξεις είναι ίδιες, απλά έχει μαρκαδόρο αντί για κυμολία. Με την ίδια σειρά. Να βγάζει υπαλλήλους πώς. Χτυπάει το κουδούνι, μπαίνει, χτυπάει το κουδούνι, βγαίνει. Κάρτα στο εργοστάσιο λέγεται αυτό. Ή στην εταιρεία. Ακολουθώ το αφεντικό, δάσκαλος ότι πει, δεν έχω να πω κάτι. Ακολουθώ τις οδηγίες και απαγορεύεται το βασικότερο συστατικό της επιτυχίας σήμερα, που είναι συνεργασία. Λέγεται αντιγραφή, τιμωρείται, παιδί μου, σε κόβουνε. Δεν σε αφήνεσαι. Βέβαια έχει αλλάξει σιγά-σιγά, έχει πολλά σχολεία που είναι πιο προχωρημένα και στην Ελλάδα και πάνω. Είναι λίγα ακόμα. Πειραματικά, ναι. Μπράβο. Και κανείς δεν μας μαθαίνει για το χρήμα, γιατί μας θέλουν. Συστημικά να δουλεύουμε πάλι εκεί. Δεν είναι κακό το να είμαι υπάλληλος κάπου προς Θεού. Να ξέρω όμως ότι ανταλλάσσω χρόνο με χρήμα. Και αυτό είναι πεπερασμένο. Ή είναι επικίνδυνο, γιατί μπορεί να κερδίζω 20.000 το μήνα, έτσι. Να είμαι CEO σε πολυεθνική. Δεν κερδίζω λίγα, αλλά αύριο το πρωί έκλεισε. Ή μπήκε ο COVID. Και δεν έχει δουλειά. Και έχει επίδομα 800 ευρώ. Άρα, μία πηγή εισοδήματος και δι εξαρτημένη σχέση εργασίας έχει πολύ μεγάλο ρίσκο. Και δεν έχει ποτέ οικονομική ανεξαρτησία.
οι άνθρωποι του περιβάλλοντος μου, ας πούμε, όταν ξεκινήσαμε εδώ το Men of Style και όλα αυτά, μου λέγανε τι πας να κάνεις, είχα την καριέρα μου στον ΟΤΕ και όλα αυτά. Τώρα, εσύ μια θέση με στάτους, ξέρω εγώ, παίρνεις το μισθό σου, καλό μισθό και όλα, τι πας να διεκδικήσεις από μια αγορά που είναι έτσι όπως είναι, γιατί το ξεκινήσαμε με την κρίση εμείς. Και παράλληλα, ότι ρε παιδί μου, μη ρισκάρεις τώρα. Τι θα κάνεις με τον λογιστή. Ακόμα και ο λογιστής τους φαίνεται πολύ επίφοβο. Είναι επικίνδυνο. Ναι, γιατί είναι έξω από το νοητικό τους και από τις πεπιθήσεις τους. Είναι κάτι που έχουν μάθει να το φοβούνται, γιατί δεν το ξέρουν. Το άγνωστο το φοβάσαι. Το θέμα είναι ότι όλη η εξέλιξη στη ζωή είναι να πάω στο άγνωστο. Δηλαδή για μένα ο φόβος, γιατί έχουμε και σεμινάριο φόβου, είναι η πηξίδα του πρέπει να πάω. Δηλαδή τι φοβάμαι να κάνω αυτό, άρα εκεί χρειάζεται να πάω. Μα εκεί θα γίνω καλύτερος. Αν κάνω κάθε μέρα ότι κάνω καλά, θα μείνω στάσιμος. Και δεν υπάρχει στάσιμος. Θα με ρουφήξει κάτω, γιατί οι άλλοι προχωράνε. Ναι. Δεν υπάρχει ευθεία γραμμή. Και πιστεύω βαθιά και το λέω δημόσια ότι καλή προσωπική ανάπτυξη την κάνουμε κι εμείς πολύ καλά. Αλλά αν θες πραγματικά να γίνει γνώση και να το επιταχύνεις, χρειάζεται να κάνεις επιχειρηματικότητα. Είναι ο πολλαπλασιαστής προσωπικής ανάπτυξης. Πώς να κάνει ο άλλος επιχειρηματικότητα, άμα οι πεπιθήσεις του τον περιορίζουν, γιατί τα είπες πιο πριν και μου έχουν καρφωθεί στο μυαλό. Για παράδειγμα, τι είναι για κάποιον οικονομική ελευθερία, οικονομική ανεξαρτησία, όταν στο μυαλό του έχει ότι αυτός για να έχει πολλά χρήματα είναι μπαγαπώντης, κάτι έχει κάνει. Γιατί υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους αυτό. Φυσικά, μην δουν κάποιον ο οποίος έχει πετύχει σε έναν τομέα, γιατί φυσικά έχει κάνει κάποιες θυσίες, έχει αντέξει κάποια πράγματα, έχει εργαστεί περισσότερο από κάποιους άλλους, έχει στήσει κάποια άλλα για να έχει αυτές τις απολαβές. Αλλά ο άνθρωπος βλέπει αυτό. Έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Πώς να την κάνει την κίνηση. Εκεί είναι το αυγό η κότα τώρα. Ναι. Ο ένας τρόπος είναι αυτό που κάνατε εσείς, να κάψω τα καράβια μου και να μπω στη δράση που θα αναγκαστώ να το κάνω. Και εκεί θα αλλάξω τις πεπιθήσεις μου βιωματικά. Αποδεικνύω στον εαυτό μου. Ο δεύτερος είναι με την προσωπική ανάπτυξη να έρθω να καταλάβω τι σημαίνει πεποίθηση, να καταλάβω ότι δεν είναι αλήθεια αυτό. Είναι κάτι που πιστεύω γιατί μου το φυτέψανε ή γιατί το έμαθα μικρός. Ότι αλλάζει, ότι υπάρχουν και καλές πεπιθήσεις. Άρα να αλλάξω κομμάτι πεπιθήσεων, θα μπω πιο έτοιμο στη δράση. Και τα δύο προτιμώ παράλληλα να γίνονται αυτά. Φτάνει ο άνθρωπος στο χείλος της καταστροφής για να πει κάτι δεν πάει καλά. Και αν. Και αν. Δηλαδή είναι λίγο τραβηγμένο να πω ότι τελικά με απέλυσαν από τη δουλειά μου, είμαι 40 χρονών, έχω δύο παιδιά, ο παχουλός μισθός μου ήταν τελικά κάτι το οποίο δεν με διευκολύνει πλέον. Τώρα πρέπει να κάνω κάτι δικό μου. Είναι αργά αρχικά ποτέ. Αργά δεν είναι ποτέ και επιχειρηματικά το έμενε να φέρω από τα Starbucks μέχρι τα KFC. Άνθρωποι στα 60, μέσα στα 80 ξεκινήσαν επιχειρήσεις κορυφαίες και στην Ελλάδα και μόνο εξωτερικό. Το θέμα για μένα είναι ένα, να μην φτάσω στο φτάνει πια, μην φτάσω στο εξωτερικό παράγοντα. Να το κάνω εκεί ο θελός, φάω το φαστό κεφάλι. Δύο, να βρω το κίνητρο. Δηλαδή, άντε να κάνω επιχειρηματικότητα. Ωραία. Τι είναι αυτό που έχω να προσφέρω. Γιατί για να με πληρώσει κάποιος να κάνω κάτι, θα το δώσω μια αξία. Δεν σε πληρώνει κανείς για τα ωραία σου μάτια. Στα πιο πολλά σπορ τουλάχιστον. Okay. Άρα αυτό που θέλω να κάνω, μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα τώρα και λόγω του TikTok και λόγω του Game of Money. Τι επιχείρηση να ανοίξω, τι είναι καλό e-shop να κάνω σήμερα. Και του λέω λάθος ερώτηση. Γιατί απαντάω σε όλους έστω και με ένα ηχητικό. Τι σου αρέσει να κάνεις, που είσαι καλός. Έρευνα αγοράς και αν το σηκώνει αυτό το κομμάτι. Και τι διαφορετικό έχεις να δώσεις ή τι καλύτερο έχεις να δώσεις. Σωστά. Αν δεν τα λύσεις αυτά, μην το κάνεις. Δηλαδή. Και δεν είναι κακό να μείνει κάποιος υπάλληλος. Δεν... Υπάρχει και ο παράγοντας στην επιχειρηματικότητα όμως που έχει να κάνει και με προσωπικότητα. Δηλαδή δεν είναι όλες οι προσωπικότητες για επιχειρηματικότητα. Σίγουρα δεν είναι για leader στην επιχειρηματικότητα. Γιατί για μένα, αν μου έλεγες, ας πούμε, τι θέλει επιχειρηματικότητα, γιατί είχε και μίλησα με κάποιους ανθρώπους που ξεκινούν κάποια προγράμματά μας, θέλουν να μιλήσουν στο Βερολίνο και θέλουν να δημιουργήσουν μια στην εστίαση, να κάνουν δική τους δουλειά. Και μου λένε Χρήστο, εσύ μου λέει που είσαι χρόνια στον χώρο και μου μιλάνε, ξέρεις, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Λέω, ναι, είμαι χρόνια στον χώρο, λέω, θα με ρωτήσουν κάτι για αυτοβελτίωση. Μου λέει, τώρα που θέλω να ξεκινήσω κάτι δικό μας, τι συμβουλή έχεις να μας δώσεις. Λέω, σκατά. Λέω, μάλλον στομάχι. Δηλαδή, θέλει ρε φίλε στομάχι αγελάδας η επιχειρηματικότητα. Και δεν έχουν όλοι το ίδιο στομάχι. Όχι. Γι' αυτό και δεν θα γίνουν όλοι κορυφαίοι επιχειρηματίες. Δεν θα γίνουν όλοι επιχειρηματίες. Επιχειρηματίες. Γιατί το να γίνεις και το κορυφαίος στην επιχειρηματικότητα, που είναι πολύ ψηλός ανταγωνισμός, είναι σαν να γίνεις κορυφαίος στο ποδόσφαιρο. Είναι ένα ποσοστό που είναι... ανθρώπων που ή θα πληρώσουν το τίμημα, ή αν έχουν ταλέντο και πληρώσουν για το τίμημα, θα γίνει λίγο πιο εύκολα. Ναι. Αν έχω και ταλέντο σε αυτό. Από εκεί και πέρα, εάν επιλέξω, γιατί σαν κοινωνία το είχαμε πει και την άλλη φορά, πριν από τη βιομηχανική επανάσταση, οι πιο πολλοί αυτοαπασχολούμενοι ήταν έτσι. Δηλαδή, δεν δουλεύαν κάπου υπάλληλοι. Ήταν ο σιδηρούργος, ο αυτός που έκανε τα ψωμιά.
Άρα, σαν κοινωνία, υπήρχε αυτό το μοντέλο να είναι οι πιο πολλοί αυτοαπασχολούμενοι, όχι επιχειρηματίες. Να έχουν την επιχειρησούλα, το μαγαζάκι του τέλος πάντων. Ο βιοτέχνης. Μπράβο. Ο πιο βιοτέχνης. Μπράβο. Αυτό σαν μοντέλο και πάει εκεί η οικονομία, παιδιά. Το λέω και τρώω πολύ. Bullying. Ξύλο, ναι. Και τη που προωθεί τα νέα συστήματα και τα. Ότι πλέον πάμε σε οικονομία απόδοσης. Το κλασικό παράδειγμα, στα ξενοδοχεία δεν θα πληρώνεις την καθαρίστρια με ροκάματο. Την πληρώνεις με το δωμάτιο. Δεν έχουμε σήμερα, αγάπη μου, δουλειά. Δεν πληρώνεται. Αυτό λέγεται οικονομία απόδοσης. Performance economy. Άρα όλοι πάμε, ακόμα και κάποιοι που ήταν υπάλληλοι, να είναι αυτοαπασχολούμενοι. Εκεί πάει η οικονομία. Τώρα μας αρέσει ή όχι, δεν με απασχολεί. Εγώ απλά λέω ότι πάμε εκεί. Άρα ξαναγυρνάμε σε ένα τέτοιο μοντέλο όπου όλοι θα είναι μικροί επιχειρηματίες. Αν δεν εκπαιδευτούν αυτό, θα πάνε άκλαυτοι. Γιατί να πάρω αυτή την καθαρίστρια και όχι την άλλη. Εκεί χρειάζεται να πουλάω και τον εαυτό μου, να ξέρω να κάνω και λίγο marketing, να κάνω δημόσιες σχέσεις. Πώς μπορείς να καταλάβεις ότι κάνεις για επιχειρηματίας? Θα το δοκιμάσεις. Στο πεδίο μου. Ασχολούμαστε με την επιχειρηματικότητα από το 14. Ναι, 14. Εντάξει. Πάνω, 8 χρόνια. Να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι έχω επιχειρηματικό δαιμόνιο. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα αμφισβητώ. Ξέρεις τι έχεις. Ότι, λέω, μήπως δεν μου κόβει, ρε φίλε. Τι πιστεύω ότι έχετε. Είναι άλλο το επιχειρηματικό δαιμόνιο. Είναι άλλο να γίνω επιχειρηματίας, άλλο να κερδίσω πολλά χρήματα. Ποια είναι η διαφορά? Άλλο να έχω οικονομική ανεξαρτησία. Είναι πάρα πολλοί που έχουν τις επιχειρήσεις τους και μπαίνουν μέσα. Είναι ένα break even. Οκ, κατάλαβα. Μπράβο. Άρα, αν άλλο κάνω κάτι καλά και έχω κόσμο και τζίρο, άλλο ξανακάνω οικονομική διαχείριση. Και μπορώ να φέρω χρειάζομαι ένα CFO στην εταιρεία μου. Μάλιστα. Να μου κάνει τα οικονομικά, αν δεν ξέρει ένα από του συνεταίρου. Ή να έχω έναν HR να μου κάνει το προγραμματικό προσωπικό, ναι, αν δεν είναι ταλέντο μου. Άρα εκεί πληρώνω ανθρώπου ή του βάζω συνεταίρου για να το κάνουν. Ναι. Τέλεια. Άρα αυτό δεν είναι δαιμόνιο επιχειρηματικό. Εσείς έχετε επιχειρηματικό δαιμόνιο. Γιατί παράγεται νέα γνώση, δημιουργείται πράγματα. Αυτό είναι το δαιμόνιο. Αν αυτό θα παράξει και χρήματα και θα μεγαλώσει πολύ, θέλει και άλλους παράγοντες μέσα. Που μπορεί να μην το έχετε ο καθένας από μόνος του, μπορεί να το έχετε όλοι μαζί και να θέλει και άλλους στο παιχνίδι. Ή να θέλει μια βοήθεια να πω στο. Αλέξη, κοίτα, είναι χαρακτηριστικό του πετυχημένου επιχειρηματία να καταλαβαίνει πότε δεν το έχει και να ζητάει βοήθεια. Είναι όλων των επιτυχημένων ανθρώπων. Διότι ένα, μόνο ο δυνατός που έχει αυτοπεποίθηση ζητάει βοήθεια. Γιατί ξέρω ότι δεν ξέρω και δεν είναι αδυναμία να ζητήσω βοήθεια από δεν ξέρω. Τελεία. Και χρειάζεται, μου είχε πει ένας μέντορας κάποτε, φάξε τον καλύτερο δικηγόρο, τον καλύτερο λογιστή, τον καλύτερο αρχιτέκτονα που θα κάνει σπίτι, και ας σου κοστίζει ακριβότερα, διότι πρέπει να είναι εκεί, να σου δίνει την καλύτερη συμβουλή, θα σου γλιτώσει πάρα πολλά χρήματα κάποια στιγμή. Αλλά φάξε πάνω τον καλύτερο, γιατί πόσα λογιστικά να μάθω, ξέρω κι εγώ πάρα πολλά. Έχω λογιστική, έχω τον βασικό μου λογιστή και έχω και δύο. Να τον ελέγχουν. Όχι να ελέγχουν αυτό, ναι. Να τον κρατάνε με αυτό που του λέω. Ναι, να μπορώ να πάρω άποψη. Δεν ελέγχουν τα οικονομικά του, αλλά που παίρνω με αυτό μια γνωμοδότηση. Το συζητάω και με άλλους δύο για να διευρύνω το δικό μου νου. Για να μπορώ να κουβεντιάσω, αλλά θα τον εμπιστευτώ στην τελική απόφαση, γιατί αυτόν πληρώνω για αυτό το πράγμα. Εκτός αν είμαι τόσο κάθετος εγώ, ή δεν μου κάνει. Άρα, αν έχω τους κατάλληλους και τους καλύτερους συνεργάτες, εξωτερικούς, όχι μέσα στην εταιρεία μου. Ναι, βέβαια. Εκεί πλέον έχω φτιάξει μια ομάδα. Τι λέγανε παλιά, ένα mastermind, ρε παιδιά. Τι είναι το mastermind που κάνανε παλιά, που κάνουν οι κορυφαίοι. Να κάτσει το Men of Style, ο Βανδόρος, ο Μίτσος, ο Γιώργος, που έχουν παράλληλες επιχειρηματικότητες, μια φορά το μήνα το δίμηνο, σε ένα τραπέζι, να πιούνε πέντε τσίπουρα και να ανταλλάξουν ιδέες ή να πούνε προβλήματα που έχουν. Υπάρχουν τέτοιες δικτυώσεις ανθρώπων, όπου εκεί μαθαίνεις, διότι αν είμαι με σένα που έχεις προσωπικό 30 άτομα, δεν έχω. Άρα μου πεις μια λύση που βρήκες σε ένα πρόβλημά σου. Ή ένα πρόβλημα που σου έρχεται. Μπράβο. Μπορεί εγώ που ξέρω ήδη να σου πω τι έκανα, να σου μια άποψη να σου δώσω. Είναι το χειρι... Και δεν κοστολογείται αυτό, έτσι. Ναι, δεν κοστολογείται. Αυτό λέγεται mastermind. Δηλαδή, το χρόνο που έχουμε τον ελεύθερο ή συγκροτημένα, να δικτυώνομαι με ανθρώπους που είναι πολύ καλοί στο που κάνουν σε άλλους κλάδους. Συνήθως. Έχω παρατηρήσει, ρε Αλέξη, στην Ελλάδα. Έχει κάποιος ένα ποσό να επενδύσει. Και αντί να φέρει κάτι καινούριο, κάτι ενδιαφέρον, κάτι να ταράξει λίγο την αγορά, κάτι να τον κράξουν και λίγο, αλλά να έχει και λίγο τζέρτζελο. Πάει, θα ανοίξει καφετέρια, εκεί πέρα που υπάρχουν άλλες 15 καφετέρια. Θα ανοίξει το σουβλατζίδικο δίπλα στο άλλο σουβλατζίδικο που ήδη έχει το κοινό του, για να του πάρει λίγο από το κοινό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν υπάρχει το επιχειρηματικό δαιμόνιο. Είναι η φυσική ανάγκη του ανθρώπου για ασφάλεια. Και μίμηση. Και μίμηση, γιατί νιώθω ασφάλεια. Σου λέει, πάει καλά αυτό, θα πάω και μέχρι ένα σημείο ξέρει αυτό δουλεύει κιόλα. Δηλαδή, αν έχει μια καλή καφετέρια ή ένα καλό γεράδικο, τα πρώτα ένα-δύο που θα ανοίξουν δηλαδή, βοηθάνε κιόλα το πρώτο. Γιατί γίνεται πιάτσα.
αυτό έχει ένα σημείο κρίσιμο που μετά χάνουν όλοι. Ή μένει ο πραγματικά καλός, που συνέβη είναι ο πρώτος, ή ο δεύτερος. Γιατί το πρώτο πάει και λίγο τυχερό. Γιατί βλέπει και τα προβλήματα του πρώτου και τα δεύτερου. Ναι, και άλλοι εξαφανίζονται. Ο πραγματικά καλός δεν θα χάσει. Και α ανοίξει όλο ο δρόμο με γυράδικα. Και θέλει συνέχεια καινοτομία. Πιστεύω βαθιά και σε αυτό που κάνω εγώ και που κάνετε εσείς. Δεν πάω να το αντιγράψουν άλλοι 10-15. Θα είμαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Όσον αφορά για την εκπαίδευση στο χρήμα, σε τι level πιστεύεις ότι είμαστε στο κομμάτι της αποταμίευσης σαν Έλληνες? Απειροελάχιστο. Η γενιά μας, οι γονείς μας και οι πιο παλιοί που περάσαν την κατοχή, τι λέγανε? Τα αποταμίευε σε γη. Όλη η γη παίρνανε οι περισσότεροι. Ή διαμέρισμα, πετά και τούβλα, που τελικά αποδείχθηκε σοφό. Διαχρονικά. Η γενιά η δικιά μας, ένα, γιατί δεν έχει την κουλτούρα. Γιατί μεγαλώσαμε λίγο πιο βολεμένα από τους γονείς και τους παππούδες. Δηλαδή, είχαμε ρυθμό και το χατζηλίκι μας κτλ. Δεν ήταν τόσο ζόρικα τα πράγματα. Και σε μια κοινωνία που με τα social media βλέπεις τι γίνεται τριγύρω, τα φάω όλα. Τα πάω στη Μύκο να κάνω τα γούστα μου. Το φλεξάρω. Ναι, είναι ψεύτικες ανάγκες αυτές. Εντάξει, είναι και χαμηλότερα τα εισοδήματα, πιστεύω. Μπράβο. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι, και το είπα σε ένα meeting επιχειρηματιών που ήταν η ηλικία του πατέρα μου και σχεδόν πιαστήκαμε στα λόγια, λέω ότι πραγματικά λέω στη γη, εγώ αυτά που κάνω σήμερα τα έκανα πριν από 30 χρόνια, θα είχα 7 σπίτια, 2 εξοχικά και 3 εκατομμύρια στην άκρη. 80s, ναι, 90s. Με την ίδια ενέργεια που βάζω. Και αντέδρασαν, ναι. Αντέδρασα γιατί, εντάξει, το είπα λίγο πιο προκλητικά, ρε παιδί μου, ήταν πιο εύκολα για εσάς. Δεν ήταν πιο εύκολα. Δουλέψατε σκληρά, αλλά είχε πολύ πιο μεγάλο αποτέλεσμα. Όχι, φίλε, ήταν πιο εύκολο γιατί το συζητάω και με τον πατέρα μου. Για πες. Αυτό. Βιοτέχνης, εντάξει, μονοπόλιο ο πατέρας του, τη συγκεκριμένη επιχείρηση, εντάξει. Και του λέω ότι εσύ δεν είχες κάποιον να ανταγωνιστείς. Άμα ήταν μονοπόλιο, ναι. Τώρα μπαίνει Σκρούτζ ο άλλος και ανταγωνίζεσαι το προϊόν σου σε όλη την Ελλάδα, σε όλους. Δηλαδή δεν έχεις να κάνεις με ίντερνετ. Τώρα η βιτρίνα σου δεν υπάρχει. Σωστό. Αν δεν έχεις καλή βιτρίνα στα social media. Και αν δεν φτιάξει βιτρίνα στα social media, που δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ πιο πολυπαραγωγικό πλέον. Είναι πολύ εύκολο να γίνεις στα social media kids, να σε κράξουνε στην επιχείρησή σου. Γιατί πολλοί που το συζητάμε, πολλοί κόσμοι δεν έχει γούστο. Δεν έχει γούστο. Δεν έχει αισθητική να πει. Είναι όμορφο. Μου αρέσει. Δεν το κάνω για να το κάνω. Και του λέω, όχι, δεν ήταν φίλο. Ο κόσμος σκεφτόταν το 10 ευρώ. 85-90. Ερχόσουν να καθόσουν στο μαγαζί και έλεγες πόπο, μη βρέξει για να έχω δουλειά. Και βρήκες ανταγωνισμό από το εξωτερικό, ρε παιδί μου. Θα πάρω ένα Nike παπούτσι, ας πούμε. Ναι. Και ποιο, ποια Ελλάδα, ναι. Παντού, έτσι, δηλαδή. Μια που μιλάμε για γενιές, αυτό ζούμε τώρα. Έρχεται όμως ένα πολύ μεγάλο κύμα, το Metaverse. Θα βάζεις αυτό, πεγαλάκια σου και θα είσαι, όχι, αλλά θα είσαι στο λογιστή. Θα πληρώνεις την εφορία σου, ξέρω εγώ. Θα το βγάζεις, θα είσαι στο μέλλον. Απολαυστική εμπειρία. Ναι. Πάμε στην εφορία. Θα το βάζεις αυτό, θα κάνεις δουλειές, θα σε εξυπηρετεί. Ναι, αυτό. Γιατί τώρα θαλασσίτσα πώς να έρθει από εδώ. Αλλά θα αλλάξει την καθημερινότητά μας. Και θα το θέλουμε κιόλας. Θα τρέχουμε να το πάρουμε. Πού να το φορέσεις, να δεις πώς είναι. Δεν ξέρω. Έχεις βάλει. Έχω ένα Oculus. Πες μας την εμπειρία και πώς θα επηρεάσει τώρα όλο αυτόν τον κόσμο. Πήρα λοιπόν ένα Oculus για να το δοκιμάσουμε. Με τον κοινό μας φίλο. Το οποίο μπαίνεις μέσα σε αυτό. Είχα δει VR παλιά. Το οποίο είναι πραγματικά. Είναι all over, έτσι. Δηλαδή βλέπεις. Όπου γυρνάς, βλέπεις. Έχεις βάλει ένα περίγραμμα τριγύρω. Αν βγεις έξω από εκεί, μην χτυπήσεις τον τοίχο, με αυτό που βλέπουμε στο Ιντερνετ. Όπου κάποια στιγμή για να τεστάρω, βάζω να κάνω τρενάκι του τρόμου. Και έχω και βίντεο άλλους που το κάνανε. Πραγματικά είσαι έτσι, σου έρχεται αναγούλα. Τι λες τώρα. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν έχει ηχείο, τον ήχο το μεταφέρει μέσα από τα γωγγεία εδώ. Αλλά είναι πραγματικά σαν να είσαι εκεί πέρα μέσα. Το οποίο έχει εκπληκτικές εφαρμογές. Τρελά θετικό προφανώς, έτσι. Εδώ παλιά με το όποιο PlayStation το κολλούσαμε. Ακόμα. Ναι, ή τώρα με το TikTok, ας πούμε. Σωστά. Το οποίο είναι δομημένο έτσι, έχω full αυτοπιθαρχία, μπορεί να φάω μισάωρο για πλάκα, ας πούμε. Δεν το φάω στο Instagram, γιατί ξέρω. Αυτό τώρα δεν ξέρω πώς το έχουν φτιάξει, κάτι έχουν κάνει από τον αγώνα. Αλλά το άλλο ένα μπορεί να πάει 45 λεπτά, ας πούμε. Σκέψε αυτό να είναι 4D, ας πούμε, 11D, πόσο είναι εκεί. Αυτό έρχεται λοιπόν. Το θέμα είναι να μάθω να το χειρίζομαι αντί να με χειρίζεται. Όπως και τα social. Κάποιοι τα χειρίζονται, κάποιοι είναι τα προϊόντα εκεί που είναι όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ θα μάθω. Ο κόσμος δεν θα μάθει. Τα πλάφα είναι μέρος του συστήματος αυτού. Για μένα δεν είμαι μελλοντολόγος, δεν έχω ιδιαίτερη άποψη.
αλλά έχει πολλούς κινδύνους στο κομμάτι της επικοινωνίας, στο κομμάτι των ανθρώπινων σχέσεων, στο κομμάτι του αυτοί που είναι πολύ εσωστρεφείς, θα τους ρουφήξει. Ναι, ναι, ναι. Όπως έχουν ήδη ρουφήξει τα κινητά μέσα. Αν κάτσει κάνα δύο COVID ακόμα και αναγκαστούμε να μείνουμε μέσα κάνα δύο χρόνια, πολλοί θα μείνουν για πάντα μέσα. Γιατί ο κόσμος ξεχνάει, όχι ξεχνάει, ξεσυνηθίζει την επαφή. Ειδικά οι πιο εσωστρεφείς. Εγώ το λέω και σε σεμινάρια που κάνουμε. Είναι κόσμος ο οποίος βολεύτηκε μέσα στο σπίτι. Και τώρα ξαναξεβολεύεται να βγει. Είναι πιο κοντά του, στο ναι. χαρακτήρα του. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο είναι, έχει μια επικίνδυνη κόκκινη γραμμή. Είναι άλλο να είμαι καλά μόνος μου. Είναι άλλο να ξέρω μοναχικότητα. Μάλιστα. Μπράβο. Μοναξιά είναι κακό. Αν νιώθεις μοναξιά όταν είσαι μόνος σου, χάμισέ τα. Αν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, μία μέρα, δύο μέρες, πέντε ώρες, είναι μια χαρά. Είσαι καλά με σένα. Αυτό είναι καλό δείγμα. Αλλά δεν έχεις θέμα και με τους άλλους. Αν σε ρουφάει το μέσα, κάτι χρειάζεται να κάνεις εσύ με σένα για να το αλλάξεις. Αυτό. Αλέξη, πες ότι έχω 5.000 στην άκρη και θέλω να επενδύσω στο σημερινό περιβάλλον. Θα το κάνω με ασφάλεια γιατί δεν μου περισσεύουν κιόλας. Εντάξει. Αλλά κάτι το οποίο να μου αρέσει κιόλας. Short term, να. Low risk. Να, έτσι. Για έναν άνθρωπο τώρα που, ρε παιδί μου, εντάξει, πολλοί μπορεί να μην έχουν, αλλά 5.000 μπορεί να μαζέψει ακόμα και με τη δουλειά σου. Εντάξει. Αλλά πριν το πει, να κάνουμε μια πάσα στο χορηγό μας, γιατί έχει ένα πολύ σοβαρό μήνυμα. Ξέρεις πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι για μας να επενδύουμε στον εαυτό μας καθημερινά. Αλλά αν θες να επενδύσεις στις αγορές με ασφάλεια, δεν υπάρχει καλύτερη πλατφόρμα από το σημερινό χορηγό μας. Freedom 24. Αν θες να επενδύσεις με 0% προμήθειες, τώρα με τη δημιουργία του λογαριασμού σου θα πάρεις εντελώς δωρεάν μία μετοχή. Γιατί να επιλέξεις όμως τη Freedom 24? Επειδή είναι ευρωπαϊκή θυγατρική της αμερικάνικης εταιρείας Freedom Holding Corporation, εισηγμένη στο Nasdaq. Είναι αξιόπιστη, διαφανής και ελέγχεται από την SciSec, την Buffin και την SEC. Δηλαδή full ασφάλεια. Έχει 0% προμήθεια για μετοχές, ETF και ομόλογα. Έχεις πρόσβαση στο χρηματιστήριο Αθηνών, σε παγκόσμια χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΕΠΑ και της Ασίας. Έχεις ένα αποτεμιευτικό λογαριασμό με τίσο επιτόκιο 3% και ημιρήσια απόδοση τόκων. Τι άλλο θες? Πάτω παρακάτω το link και φτιάξε το δικό σου επενδυτικό λογαριασμό στη Freedom 24. Πάμε τώρα, για πες μας, τι ιδέες θα μπορούσε να δώσει σε κάποιον άνθρωπο που έχει 5.000 να επενδύσει? Πάω ένα βήμα πίσω, ότι μου αρέσει να το βάζω σε ένα πλαίσιο όλο αυτό. Ο ορισμός του πλούτου. Πώς είναι ο πλούτος σαν άνθρωπος, παιδί μου? Είναι πόσα χρήματα έχω ή αποταμιευμένα ή παράγονται παθητικά χωρίς εμένα. Άρα λοιπόν έχω ένα διαμέρισμα που τον νοικιάζω και έχω 500 ευρώ το μήνα ενίκιο. Αυτό είναι παθητικό εισόδημα. Πόσα ξοδεύω κάθε μήνα? Με ένα χιλιάρικο, ας πούμε, το break even μου. Άρα λοιπόν έχω 500 ευρώ το μήνα να έρχονται από το ενίκιο. Και 1000 ξοδεύω, είμαι μείον 500 κάθε μήνα. Πόσα έχω αποταμιευμένα? 5.000. Άρα έχω 10 μήνες ζωής. Αυτό είναι ο πλούτος μου. Χρειάζεται, αν θέλω να έχω μία αυτοεκτίμηση και μία στοιχείο διασφάλεια, να έχω 3 με 6 μήνες στην άκρη. Άρα για κάποιους τα 5.000 μπορεί απλά να κάτσουν στην άκρη για αυτό που περιγράφουν. Βέβαια. Να μην τα κάνουν τίποτα. Συμφωνώ. Εάν χρειάζεται για ώρα, να κάνω για ώρα κάτι. Ανάγκης, λοιπόν. Ναι. Εάν χρειάζεται να κάνω κάτι. Πολύ σημαντικό, κάτι που να μπορώ να το κατανοήσω. Κατανοώ, ας πούμε, το χρηματιστήριο. Θα πάω να τα βάλω σε μία μετοχή διαχρονική ελληνική στην Αμερική, που θα μου δίνει ένα μικρό μέρισμα, 4-5%. Μια απόδοση είναι το μέρισμα. Και δεν κινδυνεύει και πολύ αξία τη μετοχή. Θα είναι εύκολα ρευστοποιήσιμη κτλ. Ή θα ποντάρω σε μια εταιρεία. 3α, 2α, ξέρω εγώ. Ναι, okay. Ή ξέρω εγώ, την Tesla, τη Mesla κτλ. Όχι τη συγκεκριμένη. Μία που να είναι διαχρονική. Ή έχω ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν, μελετάνε και επενδύουν σε πιο startup επιχειρήσεις που ξέρουν το business plan, αφού που το κάνει. Σε εμάς επενδύουν πάρα πολύ, που είμαστε εισηγμένοι, γιατί πιστεύουν στην ομάδα, στο project και στα ακίνητα. Αυτό είναι μια δεύτερη επιλογή. Δεύτερο κομμάτι μπορώ να κάνω, αφού δεν τα έχω κρατημένα στην άκρη ποτέ στην τράπεζα. Πάρ τα χρυσές λίρες. Τα 5.000 μετά έχει την τράπεζα. Γιατί χάνει 10% τον πληθωρισμό. Αλλά το είχα φάνει 4,5. 10 είναι ο πληθωρισμός, έτσι. 10 σημαίνει ότι τα 100 ευρώ φέτος του χρόνου είναι 90. Επειδή η τιμή του χρυσού συνήθως ακολουθεί τον πληθωρισμό και τα ακίνητα, αλλά τα ακίνητα δεν φτάνουν τα χρήματα γι' αυτό, καλύτερα τα έχω σε μια τέτοια αξία. Ή εάν πιστεύω τα κρυπτονομίσματα, το Bitcoin και το Ethereum, το Bitcoin για μένα ψηφιακό χρυσό. Κάποια βάζω σε χρυσό, κάποια σε bitcoin. Αυτά είναι μια αποταμίευση εύκολα ρευστοποιήσιμα. Λέει χρυσό, ανά πάση στιγμή, τη λίρα την πηγαίνω και τα παίρνω χρήματα. Ο χρυσός έχει 0% εφορία παγκοσμίως, δεν έχει φόρο στην αγοραπολισία. Και στη Βραζιλία να πάω, γιατί μπήκαν οι Τούρκοι στην Ελλάδα, δίνω τη λίρα μου και παίρνω βραζιλιάνικα πέσω, τι έχει γη. Άρα είναι εύκολα ανταλλάξιμο αυτό που λες. Όχι με απόδοση όμως, να μην χάνω χρήματα είναι το πρώτο. Πρώτα να μην χάσω, στην τράπεζα χάνω. Είναι μείον 10 κάθε χρόνο. Ίσως σιρτάρια έχω, εκεί χάνω. Άρα πρώτα να μην χάσω.
Από εκεί πέρα, τι ανοχή ρίσκου έχω. Θέλω να το είναι λίγο πιο επικίνδυνα. Είμαι σε μια εταιρεία που κάνει, ας πούμε, Forex. Άρα να μπορώ να κατανοήσω αυτό που κάνω. Άρα αφιέρωσε χρόνο σε κάτι που μπορεί να σου αρέσει και μάθε. Παίξε στην αρχή με φασόλια, δοκίμασε μετά με 10-20 ευρώ και ένα, μπες στην κουλτούρα της αποταμίευσης. Είναι άλλο έχω 5.000 που επενδύσω, άλλο έχω 5.000 και 50 ευρώ το μήνα. 100 ευρώ το μήνα που μαζεύω για να ξαναεπενδύσω. Βέβαια. Άρα η νοοτροπία είναι νούμερο ένα. Να μάθω να ξοδεύω λιγότερα από όσα κερδίζω, να αποταμιεύω, κάπως να μην τα τρώω αυτά. Άλλο τα βάζει σε ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο. Άλλο τα βάζει σε εξωτερικό λογαριασμό που να μην έχει πρόσβαση. Να πρέπει να πάνε να σηκώσει μαζί με τη μάνα του, ας πούμε. Να μην. Είχα ένα φίλο που ήταν να επενδύσει σε Masty Wealth, οπότε δεν είχαμε ξεκινήσει την αύξηση. Και πάει Δεκέμβριος, ήταν φέρει 10 χιλιάρικα, και μου λέει: αδερφέ, πρέπει κάπως να τα βάλω μέχρι να ξεκινήσετε. Θα τα φάω ή στο ρέμο ή θα πάρω αμάξι. Ωραίο, το ξέρει. Γιατί αν τα έχω προσβάσιμα, είναι εύκολο να τα τρώω 100, 100, 500, 500, να κάνω ταξίδι. Θα τα βάλω σε ένα κουμπαρά, να μην έχω πρόσβαση, μέχρι να τα επενδύσω. Να με προστατεύσω από τον εαυτό μου. Το ίδιο ισχύει και επιχειρηματικά. Θέλει να αποθυματικό η επιχείρηση. Να μην το τρώμε εύκολα. Να το έχω για μια επένδυση, για μια ευκαιρία, για ένα προϊόν, για κάτι. Που το κάνετε από ό,τι γνωρίζετε, γι' αυτό μπορείτε να κάνετε και τις ανακαινήσεις σας και όλα αυτά. Είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα τελικά αυτό. Δηλαδή κάποιος να μην είναι, να μην έχει αυτή την οικονομική ελευθερία που θέλει, αλλά πάλι να μην μπορεί να συγκρατηθεί για να επενδύσει. Θα αγοράσει, ας πούμε, αυτά τα ακριβά παπούτσια. Γιατί? Διότι ζούμε σε μια εποχή, ειδικά μετά τον COVID, αλλά και πριν ισχύει αυτό, πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Που ο κόσμος θέλει να ξεδώσει. Και επειδή δεν ξεδίνει στο σεξ ενδεχομένως ή στις σχέσεις του ή σε εμπειρίες φθηνές, μπορεί να το κάνει. Εντάξει, φάει και σαν ακριβώς εστιατόριο, μια χαρά είναι, αλλά δεν είναι κάθε μέρα. Κάντε μια φορά το μήνα. Κάνε το γούστο σου. Κάνε και ένα ταξίδι. Αλλά το να κάνω shopping therapy, και αν δείτε, διάβαζα μια έρευνα για τα e-shop, ότι 12 με 1 το βράδυ είναι η πιο μεγάλη τζίρι που κάνουν. Είτε στο κρεβάτι ο άλλος, κομμάτια πολύ την ημέρα, με χίλια θέματα και έχει ανάγκη να πατήσει το κουμπάκι. Για να επιβραβεύσει τον εαυτό του. Δεν το έχει ανάγκη όμως το παίρνει. Συνήθως. Και είναι και ευκολία του ψηφιακού χρήματος, έτσι. Γιατί όταν το τραβάς από την κάρτα ηλεκτρονικά, δεν το νιώθεις. Το βάλω σε τσέπη και βγάλω το 50 ευρώ. Είναι πιο δύσκολο να το κάνεις. Πονάει λίγο. Το άλλο είναι ψεύτικο. Ψεύτικο. Δεν το καταλαβαίνεις. Ασχέτως από αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτό το escapism που λες, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν. Δηλαδή έχουν χαμηλούς μισθούς κτλ. Αλλά βλέπω έτσι. Μιλώντας με πάρα πολλούς ανθρώπους, ότι μπορεί και να μην τους νοιάζει πολύ. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όχι ότι δεν έχουν επιπτώσεις γιατί έχουν χαμηλά εισοδήματα. Μπορεί να έχουν προβλήματα με την οικογένειά τους, μπορεί να θέλουν να δώσουν κάτι στα παιδιά τους και να μην μπορούν. Αλλά βλέπω ότι δεν θα σκεφτούν να κάνουν και το επόμενο βήμα ή να πιεστούν λίγο παραπάνω. Παράδειγμα, είσαι σε μια παρέα, παίρνουν 800 ευρώ, ξέρω εγώ. Εντάξει. Το Σάββατο βράδυ μπορεί να μην πάνε στο κλαμπ. Εντάξει. Αλλά την επόμενη μέρα θα πάνε για μπάνιο, σου λέω, την Κυριακή. Πιστεύω, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, ότι θα ήμουν, ρε φίλε, νυχθημερών ξύπνιος να δω τι θα κάνω, τα 800 ευρώ να κάνω 1000. Κάτι να κάνω. Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν βλέπουν ότι ξέρεις, βρίσκονται σε ένα επίπεδο το οποίο δεν τους βολεύει για να κάνουν το επόμενο. Για αυτό, να σε φέρω και στην αυτοβελτίωση. Είναι αυτό που έχεις ακούσει που λέμε χρυσή μετριότητα. Τι σημαίνει χρυσή μετριότητα? Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και δεν το κρίνω, έτσι, ούτε στον δρόμο είναι να πεινάνε. Και έχεις άλλο κίνητρο. Έτσι. Άρα έχω το σπιτάκι που θα μείνω, έχω τα φιλαράκια μου, θα πιω το τσιπουράκι μου με 5-10 ευρώ. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Έχω και θέρμανση το χειμώνα, τώρα ζόρισε γι' αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ένα χρυσό κλουβί. Ένα κλουβί τέλος πάντων. Χρυσό δεν είναι για αυτούς μέσα, το οποίο όμως δεν λείπουν τα βασικά. Δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω. Mm. Έχω και την παρείτσα μου ενδεχομένως και την κόμενα του κόμενου. Ωραίες στιγμές. Έχω την ψευδέστηση όταν πάω στην παραλία την Κυριακή να πιω δύο μοχίτο, κάτι μου λέει. Δεν λέει μακροπρόθεσμα. Γιατί θα φτάσει στα 50-60 και θα το μετανιώσει. Αλλά τώρα ζει τη στιγμή. Για ποιο λόγο να το μετανιώσει στα 50-60, τι να μετανιώσει? Γιατί ρε φίλε, εδώ έχουμε έρθει σαν ψυχές, σαν άνθρωποι, για να εξελιχθούμε και να δημιουργήσουμε και να προσφέρουμε. Όσο και να είναι για την πάρτι μου να περάσω καλά, όταν θα φτάσει κάποια στιγμή εκεί να κάνει την αναπόληση πίσω, δεν θα είσαι καλά με τον εαυτό σου. Θα φας τη μούτζα. Γι' αυτό και πιο πολλοί πεθαίνουν δυστυχισμένοι. Τώρα, sorry που τα λέμε έτσι στον κόσμο, αλλά. Εντάξει, έτσι έχουμε. Δεν φτάνει, δεν πάει ταμείο. Στο ταμείο φας εσύ με την πάρτι σου. Ούτε με τη μάνα σου, ούτε με τους φίλους, ούτε με τον Ανδρέα, με κανέναν. Μην κάνει ταμείο κακό τότε. Καλύτερα να έχει φάει τα μούτρα σου 30 χρόνια, που δεν μπορεί να τρώσει μόνο τα μούτρα σου. Θα πετύχει αμέσω τη δράση. Άρα να μην έχω αποθυμένα.
ούτε εγκομενικά, ούτε επιχειρηματικά, ούτε τίποτα. Δεν νομίζω ότι τελειώνουν ποτέ τα αποθυμένα. Απλά εξελίσσονται και μαθαίνεις να ζεις με αυτά, έτσι. Ναι, να μην... Απλά ασκείς υψηλότερο αυτοέλεγχο στα αποθυμένα σου. Οκ. Okay. Και όσο. Εγώ το λέω στο δικό σου κομμάτι, παιδί μου. Φτάνω να παντρευτώ. Είναι άλλο να παντρευτώ στα 3-35 μου και να έχω κάνει 15 σχέσεις πίσω ή 5 σχέσεις και να είχα 10 εγκόμενες-εγκόμενες. Άρα να πάω χορτάτος εκεί που θα επιλέξω να αφοσιωθώ. Έχεις κριτήρια. Έχω κριτήρια και έχω και λιγότερα αποθυμένα, τέλος πάντων. Πάντα θα έχεις κάποια. Αλλά δεν έχω, ρε παιδί μου, να βρεθεί ο πρώτος στον δρόμο και να πάω γιατί να δω αν πιάνει η μπουγιά μου. Έχω κάνει μια διαδρομή. Θα σου πω, Άλεξ, ναι, εντάξει. Ναι. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Πιο παρέστηκα. Έτσι. Πιστεύω ότι όσο περισσότερα εξελίσσεσαι, εξελίσσονται και τα βίτσια που σου βγαίνουν. Και δεν εννοώ τώρα μόνο βίτσια ερωτικά. Απλά αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι βίτσιο και ότι το να ξεσπάς, να το ξεσπάς, δεν αξίζει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί είναι σπατάλη. Είτε χρονική είτε οικονομική. Αυτό, αν θες να το εξηγήσω, το αποφασίζω στη μέθοδο, υπάρχουν 4 βασικές ανάγκες της προσωπικότητας. Είναι η βεβαιότητα, η ανάγκη να έχουμε ασφάλεια. Έτσι, τώρα ξέρω ότι εδώ το ταβάνι κρατιέται. Δεν το κρατάμε εμείς. Να έχω κάποιες σταθερές ζωή μου. Η δεύτερη ανάγκη είναι η αβεβαιότητα, το ρίσκο. Εκείνη η ποιότητα της ζωής. Έτσι, το παιχνίδι, η χαρά, η δημιουργία. Έτσι. Η τρίτη ανάγκη είναι η σημαντικότητα. Δεν μπορεί να κάνει ο κύριος τίποτα. Και η τέταρτη είναι σύμβηση και αγάπη. Για κάθε μία ανάγκη έχουμε συμπεριφορές που τις καλύπτουμε. Κάτι κάνω. Υπάρχουν υγιείς συμπεριφορές και μη υγιείς. Στην αβεβαιότητα, μία υγιή συμπεριφορά είναι να παίζω παιχνίδια. Έτσι. Να κάνω δημιουργικά πράγματα. Να ζωγραφίζω οτιδήποτε τέτοιο. Να κάνω επιχειρήσεις. Τα μη υγιή οχήματα, και αυτό είναι κάτι που με καλύπτει την ανάγκη μου πλήρως και με υγεία. Τα μη υγιή οχήματα είναι το αλκοόλ, ο τζόγος, τα ναρκωτικά. Αβεβαιότητα, να πάμε 200 στη συγκρού. Άρα, αν μάθω να καλύπτω τις ανάγκες μου με υγιή οχήματα, αυτόματα δεν βγαίνουν τα μη υγιή στην επιφάνεια. Άρα, αυτό είναι θέμα συμπεριφορών. Είναι θέμα αυτογνωσίας και δράσης. Αν λοιπόν μπορώ να καλύπτω με υγεία την αβεβαιότητά μου, δεν έχω ανάγκη να αξιοπηδήξω. Το έχω καλύψει με άλλο τρόπο. Στην επιχειρηματικότητα, μια χαρά. Στο μπα παίξω ένα πόκερ με τους φίλους μου ένα βράδυ για χαβαλέ, όχι στο καζίνο. Μια χαρά. Άρα να βρω τρόπους να καλύπτω αυτές τις ανάγκες με υγεία για να μην βγαίνουν τα άλλα. Γιατί όλοι έχουμε και φωτεινή και σκοτεινή πλευρά μέσα. Αν τη φωτεινή δεν την εκφράσω, θα κάνει πάρτι σκοτεινή. Όλοι έχουμε και από τα δύο. Θέλω να μάθω να χαλιναγωγώ τη μία και να εκφράζω την άλλη. Λέω πώς μπορεί να αντικατασταθεί, ας πούμε, το μοχίτο που θα πιω άλλο στην παραλία. Γιατί θα σου πει ο άλλος, κοίτα να δεις, εγώ το δέχομαι να κάνω θυσίες 10 χρόνια, από τα 30 μέχρι τα 40, να μην πάω πουθενά. Αλλά όταν κάτσω να το σκεφτώ, ότι, okay, πέτυχα, έχω οικονομικά πλέον 41 ετών, αλλά μέσα σε αυτή τη δεκαετία δεν έκανα ούτε ένα ταξίδι, το οποίο είναι κόστος, είναι χρόνος, αλλά επίσης ο προορισμός και το ταξίδι που θα κάνεις είναι ανεκτίμητης αξίας, αν Μπράβο. Έχει για εσένα... Αν το θες πάρα πολύ. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο και η απάντηση εκεί είναι η εξής. Κάνω το ταξίδι είναι μια κατηγορία μόνο, το πιστεύω βαθιά ότι είναι μια εμπειρία. Γι' αυτό έφερα μια απόλαυση, ναι. Η οποία Μπράβο. Και εγώ πιστεύω ότι είναι άλλο το μοχίτο στο αγωνίσιο. Ανεξάρτητη, ναι, με την εξέλιξη του ανθρώπου. Από εκεί και πέρα, εάν δεν νοηματοδοτήσω τη θυσία, θα είναι θυσία. Αλλιώς λέγεται τίμημα. Μια ιστορία προσωπική λοιπόν, γιατί πέρασα πολύ ζώρικα πριν από 5-6 χρόνια. Γιατί φάγαμε την πίκρα στο κατασκευαστικό κομμάτι με την εταιρεία, έκανα διάφορα παράλληλα. Έχω κατέβει Αθήνα, είμαστε με τη γυναίκα. Έχω πρωτοξεκινήσει το αποφασίζω σαν μαθητής, άρα δεν υπάρχει εισόδημα από εκεί. Και είναι αυτή μια ιστορία για άλλο επεισόδιο. Το πώς 4 χρόνια το έχτισα εκεί πέρα μέσα και το brand μου και τι προσέφερα για να έχω τώρα τη μισή εταιρεία. Με 0 ευρώ, άστοχο στην άκρη, χωρίς να έχω τα απαραίτητα εισοδήματα. Πρέπει να σου ανοίξει και άλλη τρύπα για να γίνει αυτό, φίλε. 4 χρόνια, έτσι. Εκεί λοιπόν, κάποια στιγμή μέναμε σε ένα σπίτι με τη γυναίκα μου. Είχαμε μόλις γεννήσει την Εφέλη, την πρώτη κόρη, με ό,τι σημαίνει αυτό και σε έξοδα. Και δεν πολύ βγαίναμε. Και επειδή είχα ήδη μπει στη διαδικασία στο χρήμα, στην νοοτροπία, ήθελα να τα εφαρμόσω. Και λέω, Λεωνάκο μου, πάντα σε συνεννόηση, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία με τον ή την σύντροφό σου να είσαι συνοδοιπόροι και αποφασίζετε μαζί. Λέω, θέλω να βρούμε ένα σπίτι πολύ πιο χαμηλό σε ενίκιο. Ξέρω ότι θα είναι αυτή η ποιότητα. Για 3-4 χρόνια, έτσι, να ρίξουμε το βιωτικό μας επίπεδο και σου υπόσχομαι αυτή τη διαφορά, δεν τη φάμε. Έχω πλάνο συγκεκριμένο. Και πήγαμε από τα 900 ευρώ που δίναμε στα 400 σε ένα σπίτι το οποίο τώρα φεύγουμε, αύριο μετακομίζουμε. Χα! 4 χρόνια περάσαμε. Μπράβο. Με πολύ, πολύ
χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο. Νορμάλ για τα παιδιά, αλλά όχι αυτό που θέλω για την οικογένειά μου. Ναι. Μαζί με τη Λεωνίση αυτό. Αυτή τη διαφορά την έχω επενδύσει και αυτή τη στιγμή δίνει ένα εκπληκτικό παθητικό εισόδημα. Άρα είναι ένα τίμα που πληρώνω. Δεν το συχτηρήσαμε ποτέ. Το χειμώνα που δεν είχε καλό κουφώματο, ας πούμε, και είχε ψηλό κρύο μέσα και είχαμε την όποια θέρμανση, ήταν αυτό το τίμημα. Δεν είναι θυσία, αλλά γιατί κάνω κάτι άλλο. Αν απλά είχαμε πάει εκεί, γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο, εκεί είναι θυσία πλέον. Άρα χρειάζεται να ξέρω γιατί το κάνω. Αν βρω το γιατί, δεν υπάρχει θυσία για μένα. Και τι, για ποιο λόγο το κάνω και τι θα μου αποδώσει στο μέλλον, έτσι. Μπράβο. Γιατί οι περισσότεροι δεν σκέφτονται το ROI. Την επιστροφή επένδυση που θα έχω. Αν λοιπόν αυτό το 20 ευρώ που λες εσύ αντί για το μοχίτο, ξέρω ότι θα το κρατήσω στην άκρη και θα είναι 20 ευρώ αυτό το μήνα που τα αποταμίευσα για να τα επενδύσω κάπου. Και ότι αυτά μπορεί σε 10 χρόνια να μου δίνουν 20 ευρώ το μήνα. Αλλά κανείς δεν βλέπει τον ανατοκισμό. Είναι οι βραχυπρόθεσμοι, είναι ο κακός, κακή χρήση νόμου πόνου ειδονής που λέμε εμείς. Instant gratification. Ναι. Αυτό. Τέλεια. Αν το χαλιναγωγήσω αυτό, αλλά να ξέρω γιατί το κάνω, είναι μια χαρά. Και αν επιλέξω να φέρω και το μοχίτο, και αυτό μια χαρά είναι. Αλλά να δω γιατί το κάνω συνεχόμενο αυτό. Πιστεύω ότι ό,τι έχω καταφέρει στη μικρή έτσι, ζωή που είδε μηχανή ώρα στο τσίκο. Τώρα που ξυρίζει και εσύ. Το έχω καταφέρει επειδή υπάρχει ένα τρόπο σκέψη που μου έχει δώσει αυτοβελτίωση. Και είμαι κοινωνός και λόγω έργα επαγγελματός, αλλά και γενικότερα σαν οτροπία, ότι θέλω όλοι οι άνθρωποι να ασχοληθούν με αυτό. Εσείς το αποφασίζω. Είστε χρόνια, 30 χρόνια. Ναι, ο Αντώνης ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα. Από τον Καλογύρου, ναι. Και έχετε αντιμετωπίσει όλο αυτό το σκεπτικισμό και όλο αυτό το ταμπού που υπάρχει, που αντιμετωπίζουμε ακόμα και τώρα, ας πούμε. Γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα. Και έχεις και μια ιστορία πολύ καλή να μας πεις. Καταρχάς, τότε ήταν η προβληματική, ή όταν ήταν ο Αντώνης στο τραπέζι, ρε παιδί, με φίλους, τι δουλειά κάνετε, σεμινάρια αυτοβελτίωσης. Α, εσείς έχετε τους προβληματικούς, ξέρω, που έρχονται εκεί. Ναι, ακριβώς. Καλά, ακόμα το λένε. Ναι, ότι αλλά όσοι χρειάζονται βοήθεια στο φλερτ, λένε εμάς, είναι προβληματικοί. Μπράβο, που δεν ισχύει. Πλέον, ας πούμε, στο life coaching τέλος πάντων, είναι πολύ λιγότερο αυτό. Έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, μάλλον σε κάθε γωνία έχει και από έναν. Δεν είναι για σήμερα αυτό. Να το ανοίξουμε, φίλε. Εντάξει, η αγορά δείχνει, φίλε. Μπράβο. Από εκεί και πέρα, εάν είσαι καλός στο που κάνεις, εάν δημιουργείς αξία στον κόσμο, σταδιακά, απλά ο πρωτοπόρος σκάβει και όλο το βράχο, ρε παιδί μου. Εντάξει, όχι, έχει πολύ περισσότερο κόπο. Τον Αντώνη, ας πούμε, τον κυνήγησε πάρα πολλά χρόνια η Εκκλησία. Γιατί? Και στην Κύπρο και εδώ. Γιατί νομίζω ότι είναι αίρεση αυτό. Μάλιστα. Έχει έρθει με αυτά που φωνάζει. Ναι. Πάρα πολλά χρόνια. Τον κυνήγησαν αρκετά διάφοροι τηλεοπτικοί φωνακλάδες για τους δικούς τους λόγους. Και έπρεπε να γίνει ένα σκηνικό το 2004. Ο Αντώνης τότε έκανε, ακόμα το κάνουμε σε άλλα σεμινάρια εμείς. Κάναμε πυροβασία, ρε παιδί μου. Τώρα δεν το κάνουμε μαζικά, το κάνουμε σε πιο πρωινά σεμινάρια. Όπου σε ένα σεμινάριο μια Παρασκευή υπήρχε ένας θάνατος ενός ανθρώπου στο διάλειμμα. Τελικά αποδείχθηκε στο δικαστήριο φραγμένη αρτηρία είχε. Οπότε το πιάσανε τα παπαγαλάκια και οι Τριανταφυλόπουλοι και όλοι αυτοί, και οι Τατιάνες και οι Χι, τέλος πάντων. Ότι εκεί που πεθαίνουν στα σεμινάρια κτλ. Και σχεδόν έκλεισε η εταιρεία. Και του είχε πει ένας δικηγόρος τον Αντώνη. Του λέει: κοίταξε να δεις, εάν έχεις κουράγιο και φύγεις στο εξωτερικό 5 χρόνια, θα τους πάρεις πάρα πολλά εκατομμύρια. Αλλά 5 χρόνια θα σε διαλύσουν. Σε διαλύσουν. Μα έπαιρνε παιδιά, νομίζω ο Χίος ήταν, αν θυμάμαι καλά. Ο Καλογύρος στο βιβλίο «Στη δυναμική» έχει από πίσω κάποιες μαρτυρίες του Ντάιερ, του κορυφαίου ας πούμε κτλ, του Κόλιν Τέρνερ, και τα διάβαζε ή ο Χίος ή η Τατιάνα και έλεγε «Βείτε τι γράφει για τον εαυτό του». Ό,τι θέλουν λένε στην τηλεόραση. Ειδικά το που είχε μόνο τηλεόραση, δεν είχαν social. Οπότε σε φάση μια αγάπη που τώρα συνεταιρός με κόρη του Αντώνη, ακόμα χτυπάει το τηλέφωνο και τρέμει. Γιατί έπαιρνε τηλέφωνο ο Χίος, ο ίδιος. Που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει. Ο Αντώνης επέλεξε να μείνει εδώ, ξαναξεκίνησε σεμινάρια με 10 άτομα μετά από 3 χρόνια. Τότε χτίστηκε το αποφασίζω σαν όνομα και πλέον φτάσαμε πριν από μια εβδομάδα που του κάναμε το αποχαιρετιστήριο, γιατί έχει 3 χρόνια κάνει σεμινάριο, που έχει 800 ανθρώπους και ένα εκπληκτικό ας πούμε συνέστημα. Άρα, αν έχεις επιμονή, πιστεύεις αυτό που κάνεις και δίνει αξία στον κόσμο, όσο και να σε χτυπήσουν και πόσα τα είχαν παρατήσει, όχι μόνο εκεί και σε άλλα πράγματα, πάντα αυτό θα καταλήξει ωραία. Θα θέλει το στομάχι που πες εσύ. Ναι, στομάχι. Αυτό. Θέλει στομάχι. Θέλει στομάχι. Ναι. Okay. Ναι. Και εκείνη και ομορφιά τελικά. Ενώ ότι τι θα θυμάσαι εν τέλει. Τώρα χτύπησε η κόρη μου, προφέ. Έπεσε παιδιά και άνοιξε όλο το γόνατο. Και τις δικές μου πληγές. Τις πληγές θυμάμαι. Τι θυμάμαι εδώ. Ξέρεις, τη βόλτα στην παραλία. Έβλεπα διάφορες πετυχημένες εταιρείες. Και στις φάσεις που είχαν τη μεγαλύτερη τους ανάπτυξη, ήταν στη μεγαλύτερη κρίση. Δηλαδή το μπαμ το κάνανε όταν ήτανε φίλε και εγώ είμαστε τώρα.
Και αν τα αφήσω, θα γίνει παρανάλωμα ή θα κάνω κάτι. Γιατί εκεί ξεβολεύτηκαν και πάρα πολλές εκεί κλείσανε. Έκλεισε η Nokia, έκλεισε η Canon, πια έκλεισε. Κολοσσί. Η Packard υπάρχει ακόμα. Έχει κάτι laptop και τα λοιπά. Δηλαδή... Και η Canon υπάρχει. Και η Nokia. Sorry, αλλά. Μαλάκα. Μαλάκα. Καλό το ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Apple, ξέρω. Θα ξεφτυλίσουμε τελείως. Έτσι, αλλά εκεί ή εξελίσσεσαι ή αν... Μοτορόλα. Εντάξει ρε, για το βρήκα. Η τελεστέτ ποια ήταν. Μοτορόλα ρε. Έκλεισε. Γκουγκλάρε το λίγο ρε φίλε, δεν είμαι σίγουρος. Ούτε εγώ είμαι, μην γκουγκλάρεις. Έτσι. Οπότε εκεί ή θα εξελιχθείς και ο θελός, ή θα στο φέρει η αγορά και θα έχεις επιλογή, θα πας για κλείσιμο ή θα προχωρήσεις. Το μεγαλύτερο ζήτημα που θεωρώ ότι οι άνθρωποι της αυτοβελτίωσης, οι επαγγελματίες μάλλον, αντιμετωπίζουν, όπως εμείς και εσύ, είναι ότι πρέπει να πείσουμε κάποιους ανθρώπους για να αλλάξουν τη ζωή τους προς το καλύτερο. Περίπου. Για πες, πώς το βιώνετε εσείς. Υπάρχουν για μένα τρεις τρόποι για να έρθει κάποιος σε εμάς. Ο ένας είναι από διαφήμιση, ο λιγότερο ενδεδειγμένος. Ο δεύτερος είναι, εμάς 99% έρχονται για να λύσουν ένα πρόβλημα. Έχω σε θεματικό σεμινάριο, έχει θέμα με τις σχέσεις, θα αρφήσει τις σχέσεις. Φοβάται, αρφήσει τους φόβους. Άρα στα διήμερα που είναι θεματικά, έρθει για να λύσει το πρόβλημα. Εάν συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι θέμα ένα πρόβλημα, είναι ολιστικό, θα μείνει στη μέθοδο. Δηλαδή, θα φύγει, τόλισε το θέμα του, θα το ξαναβρει αλλού, μπορεί να ξανάρθει μετά. Ο τρίτος τρόπος είναι από έναν φίλο ή γνωστό που είχε αποτελέσματα. Τον είδε να ράζει και λέει: τι έκανες. Α, πήγα στο Men of Style και τώρα φλερτάω καλά, έκανε μια ωραία σχέση. Α, πήγα, αποφασίζω και έχω τώρα αυτοπεποίθηση και έχω. Να δω αποτέλεσμα σαν δικό μου. Επειδή όμως μεγαλώνει αυτό το αποτύπωμα που έχουμε όλοι μας έξω, όλο και περισσότεροι σε εμάς έρχονται στόμα-στόμα από πετυχημένα αποτελέσματα γνωστών τους. Αυτό είναι υγιές. Είναι το ιδανικό. Αυτό όμως θέλει πολύ χρόνο προφανώς, έτσι. Και μεγάλη ευθύνη. Έτσι. Από εκεί και πέρα, όλο το κομμάτι των social που κάνουμε και των βίντεο κτλ. Είναι για τα brand των εταιριών μας και για να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους. Και αυτό υπάρχει, ρε παιδί μου. Και θα δει ένα βίντεο σου, δύο, τρία, θα δει και ένα δικό μου. Και θα πει εσύ, κάτι συμβαίνει εκεί. Συνδέεται και λίγο με τα πρόσωπα, να το δοκιμάσω. Άρα είναι υπερχρήσιμο αυτό που κάνουμε στα social. Δεν είναι ο μόνος τρόπος. Δεν γίνεται χωρίς αυτό, φυσικά, έτσι. Ακόμα και όταν θα μπει στη διαδικασία όμως να σε παρακολουθήσει και να έρθει να μιλήσετε και όλα αυτά. Την ώρα που θα πρέπει να επενδύσει χρόνο, κόπο, χρήμα, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να τον πείσεις ότι αυτό θα έχει τρελή απόδοση για σένα. Γιατί τα 500 ευρώ που μπορεί να δώσεις, ξέρω εγώ, το 1.000 το ξέρω τι, σε κάποιο πρόγραμμα, πόσο ποσοστολογείται στο πώς θα βελτιώσει τη ζωή σου. Εκεί επιστρέφω στα τρία. Αν το έχει δει από φίλο του, είναι ήδη αποφασισμένος. Εύκολο σενάριο. Εάν χρειάζεται να τον πείσω εγώ, που σε κάθε πώληση, είπε όλα πώληση, έτσι. Έκανε ένα βίντεο προφές. Όλα πώληση είναι. Από το φλερτ μέχρι τα πάντα. Ναι. Έτσι, να πουλάω τον εαυτό μου και αυτό που κάνω. Εκεί λοιπόν χρειάζεται στο δικό του πρόβλημα, γιατί εκείνη η ανάγκη του, να του πω ότι υπάρχει λύση. Άρα πλέον δεν τον πείθω, το αγοράζει μόνος του για να λύσει το πρόβλημά του. Αυτό δεν είναι χειραγώγηση, γιατί το έχεις το πρόβλημα, ρε φίλε. Έκατσα να σε ακούσω για να το καταλάβω. Αφιέρωσα χρόνο. Εγώ, υπάλληλός μου, κάποιος μέσα. Και υπάρχει αυτή η λύση. Τι θέλεις. Πλέον αυτός απλώνει το χέρι για να έρθει. Δεν τραβάω εγώ από το λαιμό. Γιατί εκεί δεν θα δουλέψει. Και πιστεύω βαθιά και το λέω παντού ότι τα δωρεάν σεμινάρια, όλα τα δωρεάν, δεν δουλεύουν για κανέναν. Γιατί αν δεν πληρώσεις έστω και κάτι για να έχεις εκεί την εστίασή σου και τον χρόνο σου και την αξία, δεν θα κάνεις τίποτα. Αν δεν είναι πρόβλημα το οποίο ίσως να μην το καταλαβαίνει ο άλλος ή δεν τον καίει, αλλά είναι μια συνάντηση όπου εμφανίζεται ένα μελλοντικό αποτέλεσμα που θα χρειαστεί να δεσμευτεί ο άλλος και θα το διευκολύνει. Δεν είναι όμως πρόβλημα, ωστόσο είναι κάτι που θα προσθέσει σε εκείνον. Χρειάζεται να του δώσεις ισχυρό κίνητρο. Είναι πόνος ειδονή. Αν είναι πρόβλημα, είναι πόνος, θα λύσει τον πόνο. Εάν όχι, χρειάζεται να δει τι έχει να κερδίσει. Αν δεν έχει αρκετούς λόγους για να το κάνει αυτός για την πάρτη του, δεν θα ξεκουνηθεί ποτέ. Άρα και θα τον βοηθήσω να δει τι έχει να κερδίσει αυτός.
Προφανώς. Θα παρουσιάσω εγώ το ένα αποτέλεσμα. Απλά θα χρειαστεί δέσμευση για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ εγώ να κάνω τους κοιλιακούς για εκείνον. Φυσικά. Άρα τι κίνητρο έχω, να εντυπωσιάσω την κοπέλα στον πιτσόμπαρο γιατί θέλω. Okay. Αν δεν έχω ισχυρό κίνητρο, όπως και στο γυμναστήριο. Ξέρουμε, δεν πρόκειται. Είσαι διατροφή. Ναι. Άλλο κάνει δίαιτα, άλλο διατροφή. Αν έχω κίνητρο, ισχυρό θα το κάνω. Και θα μείνει. Γιατί αν το κάνω για να το κάνω, θα τα απελευθερώσω στα 10 κιλά και τα ξαναβάλω σε 2 μήνες. Mm-hmm. Είναι θέμα κινήτρου πάντα. Να βρω λόγους εγώ για τον εαυτό μου για να το κάνω. Και να έρθει ο coach, γιατί προπονητές είμαστε σε αυτό όλοι. Δεν το κάνουμε εμείς γι' αυτό, ναι. Να τον βοηθήσει να μην κάνει λάθη. Έλεγε ωραία κάποιος, το να πάω στο γυμναστήριο δεν βοηθάει κάπου. Γιατί μπορώ να κάνω πάγκο κάθε μέρα και να το κάνω με λάθος τρόπο και τραυματίζομαι. Άρα ότι βάζω την προσπάθεια, δεν σημαίνει ότι έχω αποτέλεσμα. Θα μου δείξει κάποιος και πώς το κάνω σωστά. Εκεί έρχεστε κι εσείς και εμείς κι όλοι. Να σου πω ρε φίλε, okay, έχεις τη διάθεση να φέρεις το χρόνο. Έλα το κάνουμε και σωστά, σε βλέπω. Να σου πω λίγο fine tuning ή να έχεις, να είσαι κάπου. Το υπόλογο στα ελληνικά δεν μου αρέσει. Accountable τέλος πάντων. Αξιόπιστο. Ναι, το έχει το accountable είναι να έχω κάποιον στον οποίο να δίνω λόγο. Αχα. Εκείνο κόγκο, εκείνο προπονητής. Μπράβο. Χρειάζεσαι τρίτο πρόσωπο. Εκεί μπαίνουμε πάλι εμείς. Γιατί και ο πιο top αθλητής του κόσμου να είσαι, έχουν 7 προπονητές ο καθένας. Ή τους έχουν, δεν ξέρουν να κάνουν. Δεν θέλω κάποιον να είναι εκεί, να με βοηθάει όταν δεν έχω την όρεξη σήμερα να με σμπρώξει λιγάκι. Έτσι, να δίνει ενέργεια, έτσι, να μου βγάζει τα εμπόδια λίγο. Από το μυαλό, να μου διευκολύνει τον δρόμο, να μου λέει εσύ από εδώ είναι πιο εύκολο, μην πας από εκεί. Να με διορθώνει. Μα πάει ο καθένας τώρα, ρε φίλε, και βλέπει, παίρνει συμβουλές, ας πούμε, από τον φίλο του. Ναι, το κλασικό. Ναι. Ή από τη μητέρα του, ξέρω, τον πατέρα του. Και στα επενδυτικά. Λέει εσύ, ρώτησα το θειό μου, λέει δεν είναι καλό αυτό. Εντάξει, ναι. Δεν είναι καλή επένδυση αυτή. Μα έχει συμβεί. Ναι, το και έχω μιλήσει με άνθρωπο και μου λέει, ξέρεις κάτι, ο φίλος μου λέει δεν έχει καλή εικόνα για εσάς. Του λέω, έχει καμιά σχέση, μου λέει, παρθένος είναι. Του λέω, ρε φίλε. Οκ, okay, εντάξει, δεν είναι κακό. Εντάξει. Βασικά, αν έχει πάει 25, 26, 27, κάτι πρέπει να κάνει. Εντάξει. Μα χάνει και την απόλαυση. Τι να κάνω, λοιπόν. Από την άλλη, εντάξει, άμα δεν θέλει να βρει μια σχέση, ακού αυτό που λέει ο φίλο σου. Γιατί αυτό που κάνει ο φίλο σου δουλεύει στο να μην έχει σχέση. Αν θέλει να έχει. Εντάξει, δηλαδή θα τρελαθούμε τώρα. Θέλω να βγάλω λεφτά. Ο θείο σου είναι φυλακή από χρέη. Okay. Μου το είπε ο θείος μου. Εντάξει, θέλεις να πεις φυλακή δηλαδή, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω ρε φίλε, εντάξει. Και όμως έτσι... Και ξέρεις τι, βλέπω ας πούμε ότι δύσκολα θα γνωρίσω άνθρωπο ο οποίος είναι πετυχημένος, αυτοδημιούργητος, που είναι, θα σου πει, άστο ρε φίλε, ξέρω. Ναι, δύσκολα. Δύσκολα θα το πει. Δύσκολα, γιατί ξέρουμε ρε παιδί μου, ποια είναι τα σκατά μας και λες μα μπας και μάθω τίποτα το σώσω. Και σημαντικό είναι να μάθω να ακούω γενικά στη ζωή μου. Μέσα σε ένα τραπέζι ξέρω τα πιο πολλά, δεν έχω λόγο να κάθομαι. Θα σου πω, εδώ έχω προσωπική άποψη, εντάξει. Είναι τέχνη να ξέρεις να ακούς και να μην ακούς. Εντάξει, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι καλό να ξέρεις να μην τους ακούς. Σαφώς. Εντάξει, δηλαδή να ξέρεις να μειώνεις το volume. 100% ή να μην είσαι καν εκεί άμα δεν μπορείς να μην. Ναι ρε παιδί μου, γιατί σε αυτούς θέλει άλλη αντιμετώπιση, όπως είναι στις πωλήσεις. Φίλε, ένα και να κάνει πέντε. Ένα και να κάνει πέντε. Εντάξει, δεν είναι για να συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους, ούτε να τους ακούσεις. Γιατί η παπάντζα που θα σου στείλουν θα σε επηρεάσει. Δηλαδή... Εννοείται αυτό το πράγμα, να ξέρω να προστατεύω τον εαυτό μου και την ενέργειά μου. Μάλιστα. Να κάτσω σε ένα τραπέζι, κάθομαι με εσάς και την άλλη φορά. Με σένα θα ακούσουμε, ρε φίλε. Όχι. Και εγώ ακούω από εσάς και θα ακούσω και από άλλους που στον τομέα τους κάνα κάτι πετυχημένα. Δεν θα πάω να του πω την άποψή μου. Θα ρωτήσεις κι ωραία. Θα κλέψω, πώς να σου το πω. Είχαμε μιλήσει και. Με το ζόρι. Ναι, θέλω να μάθω. Μπορώ να μην μιλήσω καθόλου εκείνη τη μέρα, ας πούμε. Οπό. Φάγαμε. Οπ. Το πήραμε, σβάρνα όλα. Είναι η όθηση. Έτσι. Η ενέργεια. Το κάνω και χωρίς χέρια, ξέρεις. Μα τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά. Τον καφέ του έτσι. Σε ένα σεμινάριο το πολύ προχωρημένα μας, τους κάνουμε. Καλά, πάει, ήταν ο Γιούρι Γκέλλερ, ο οποίος έκανε αυτό με το κουτάλι, το οποίο είναι σχετικά normal. Εμείς για να δείξουμε την ενέργεια, γιατί όλα είναι ενέργεια μέσα. Με διαδικασία τώρα μπόλικη και προχωρημένη, παίρνουν ένα κουτάλι κανονικό, το πιάνουν από το λαιμό και αφού τους καθοδηγήσουμε και περάσει πολλή ώρα, το λυγίζουν αυτό το εύκολο και το γυρνάνε όλο γύρω-γύρω έτσι, κόντρα σε αυτό. Και το κάνουν όλο εξαιρέτως μέσα. Είναι για να συνειδητοποιήσω ότι τα πάντα είναι ενέργεια και ότι εγώ δημιουργώ την πραγματικότητά μου σε όλο αυτό το τριγύρω. Οκ. Okay. Τώρα αυτό είναι λίγο κόντρα με αυτά που πιστεύει ο κόσμος γενικά. Ναι, βέβαια. Εντάξει, τώρα ποιος δεν πιστεύει ότι είναι ενέργεια. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα, τα κύματα που επικοινωνούμε αυτή τη στιγμή,
Το πώς με κάνεις να νιώθω, πώς σε κάνω να νιώθεις. Είναι ενέργεια αυτό το πράγμα. Όλο. Απλά δεν το έχουμε εξερευνήσει τόσο πολύ ή μας είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσουμε ότι μπορεί να υπάρχει. Είναι αποδεδειγμένα πλέον. Δηλαδή από κβαντική φυσική μέχρι νευροβιολογία υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις, δεν είναι θεωρία όπως ήταν κάποτε. Και λίγο Δανέζια να ακούσει ο κόσμος που είναι γνωστός αστροφυσικός Έλληνας που τα λέει πάρα πολύ απλά. Γιατί και αυτό εδώ είναι η ίδια ενέργεια με σένα. Απλά έχει άλλη πυκνότητα, άλλη δομή. Μάτριξ, Βερισνό, Σπούν, α πούμε. Τέλεια. Αλέξη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και εγώ το απόλαυσα. Πολύ μεγάλη μας χαρά. Πάντα το απολαμβάνω. Είστε υπέροχοι. Να είσαι καλά κι εσύ. Συνεχίζετε να ανοίγετε. Κοιτά την κάμερα. Ευχαριστούμε. Ναι. Πες μας, στον κοινό βασικά. Ναι. Κάτι που θα ήθελες έτσι να ξέρει οπωσδήποτε, να του μείνει από αυτήν την εκπομπή. Θα γυρίσω στο χρέο με αυτό ξεκινήσαμε. Και επειδή έρχονται πολύ πιο σκοτεινές εποχές, ξόδευε λιγότερα από όσα κερδίζεις, αποταμίευε έστω και 5 ευρώ το μήνα, χτίσε τη συνήθεια της αποταμίευσης. Καλά, άκου και το podcast το δικό μας για να μάθεις λίγο την νοοτροπία και σταδιακά ξεκίνησε να επενδύεις για το μέλλον σου. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Και θα, σε ένα επόμενο επεισόδιο θα ξαναπούμε. Ευχαριστώ, παιδιά, και εσάς που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε και εσάς που παρακολουθήσατε και αυτό το επεισόδιο. Μην ξεχάσετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνετε like, subscribe αν είστε καινούργιοι εδώ, να κάνετε share το link στους φίλους που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο και να ακολουθήσετε και τον φίλο μας τον Αλέξιο που θα έχουμε τα link ακριβώς στην περιγραφή. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά. Η σημερινή εκπομπή είναι χορηγούμενη από τη Freedom 24, μια αξιόπιστη επενδυτική πλατφόρμα στην οποία θα μπορείς να μπεις με το link στην περιγραφή και χρησιμοποιώντας αυτό το link στηρίζεις και το χορηγό μας και το κανάλι μας. Επίσης, μην ξεχάσεις να πατήσεις δυνατά το like, να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνεις κανένα βίντεο. Σε ευχαριστούμε για τη στήριξή σου.